Είσοδο στον ομάδο στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου των Αρχανών για το κριτικό ντερμπι τη αγωνιστική ανάμεσα στο Γιούχτα και τον Κισαμικό. Εκτελείται το φάουλ, βγαίνει ο Δημαράκης το σουτ, οι κόντρε από τον Κότσια. Η μπάλα μακριά. Λότας. ωραία κίνηση από τον Λότα Στεφανίδη, κάνει το σουτ πάνω στο Δημαράκη. Εκτέλεση κόρνερ από το Φραγκουλάκι, κεφαλιά. Τελικά έχουμε κόρνερ, όχι out, με δύναμη. Δεν μπορούν εκεί οι παίκτε του Γιούχτα, διώχνουν οι αμυντικοί. Λότα εκτελεί με γλωθιέ ο Δημαράκη. Η μπάλα δεν απομακρύνεται από την αιστεία του Γιούχτα. Θα γίνει το σουτ, μπλοκάρει εύκολα ο Δημαράκη. Λότας θα εκτελέσει πάνω από τα δοκάρια στο 32. Λότα πολύ ωραία κίνηση. Ζυγίζει το σουτ πάνω από την αιστεία του Δημαράκη στο 35. Ωραίο ο Ρόβας βγάζει την μπάλα ε, δεξιά. Θα γίνει η σέντρα πάνω από την αιστεία του Λαζαρίδη. Εκεί θα γίνει το λάθος Στεφανίδη σε καλή θέση κάνει το σουτ out. Αντεπίθεση για την ομάδα του Ιούχτα. Θα πέσει εκεί κάτω ο σφαιριστής. Δεν υπάρχει κάτι. Λότας με τον Στεφανίδη. Λότας θα κερδίσει, θα τσιμπήσει την μπάλα. Αποφεύγει και το Δημαράκι. Υπέροχο γκολ από τον κορυφαίο το κορυφαίο του Κισαμικού στο σημερινό παιχνίδι. Απέφυγε ένα αμυντικό απέφυγε και το Δημαράκη στη έστειλε την πάλα στα δίχτυα. Κισαμικός Χισαμικό 0-1 στο 72. Πανηγυρίζουν οι παίκτε του Κισαμικού. Θα γίνει το σουτ δίπλα από την αιστεία. Και πάλι ο Κισαμικός σου πασάγει σε πολύ καλή θέση. Θα πλασάρει η Δημαράκη, σώζει την ομάδα του. Προσπάθειες από τους παίκτες του Γιούχτα και το φάουλ και ο Βιδάλης πετάει την μπάλα μακριά Δεύτερη κίτρινη κάρτα και αποβολή στι καθυστερήσει με 10 ο Κεσαμικό. Εκτελείται το φάουλ στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο το, το παιχνίδι. Αξίζουν συγχαρητήρια στα παιδιά για την προσπάθειά του. Στο πρώτο εμίχρονο μπορώ να πω ότι είχαμε τον αέρα, αλλά υπήρχε ένα ανεξήγητο εκνευρισμό ε, στην ομάδα. Δεν είχαμε καθόλου ηρεμία. Ε, προσπαθούσαμε πολύ Ανορθόδοξα να πάμε να φέρουμε την μπάλα Λόγω αέρα μέσα στην περιοχή Την αντίπαλη να δημιουργήσουμε κάποιες καταστάσεις Εκεί πέρα, τι δημιουργήσαμε ε, Στο εμίχρονο αυτό είπαμε Ότι αν θέλουμε να διεκδικήσουμε κάτι Πρέπει να, να μπορέσουμε να παίξουμε Λίγο στο δεύτερο μπάλα Νομίζω, ε, Στο δεύτερο εμίχρονο Πήγαμε πιο ορθολογικά Και, νο, και τον γκολ που έβαλαν Από μια πάρα πολύ καλή συνεργασία Οι παίχτε Μα ε, δίνει την νίκη μας δίνει αυτοπεποίθηση να συνεχίσουμε. Δεν ήμασταν καλοί. Και θα έλεγα ειδικά στο δεύτερο εμίχρονο: Όχι ότι στο πρώτο ήμασταν καλοί. Δεν ήμασταν καλοί σήμερα. Ε, ε, και από ό,τι θυμάμαι και κατά τη διάρκεια του αγώνα, οι ευκαιρίε που κάναμε είναι. Δεν θα λέγω ότι κάναμε και ευκαιρίε, να το πω και έτσι. Ε, δεν ήμασταν καλοί και η ομάδα του Κισαμικού κέρδισε δίκαια. Ε, Εμεί τον τελευταίο καιρό δεν είμαστε καλά. Το δείχνουν τα αποτελέσματα εξάλλου. Ε, σήμερα αντιμετωπίσαμε την ομάδα του Κισαμικού που κατά τη γνώμη μου είναι η καλύτερη ομάδα που έχει περάσει από εδώ μέσα. Και δίκαια μας κέρδισε. Εμείς πρέπει να το ξεχάσουμε γρήγορα αυτό το μάτς αν θέλουμε να παραμείνουμε στην κατηγορία εύχομαι στο Κισαμικό καλή συνέχεια και στον coach εδώ πέρα που κατά τη γνώμη έχει κάνει στην ομάδα του Τισαμικού, πάρα πολύ καλή δουλειά